ένα έργο το οποίο ξεκίνησε μέσα από ένα πρόγραμμα που κάνουμε που έχει σχέση με την τέχνη και τον πολιτισμό. Και το οργάνωσα μαζί με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και σκεφτήκαμε όλο το σχολείο, όχι μόνο εγώ, είναι συλλογικές αυτές οι δουλειές. Ένα στίχο του Ελίτη. Στις στιγμές που ζούμε, ότι την Ελλάδα, αντί να αποσυνθέσεις, βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Άρα με αυτά μπορείς να την ξαναχτίσεις. Κάτι που είναι. Οπότε αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δέντρο από ελιά, να βάλουμε δύο αμπέλια και τα κύματα και όλα αυτά, για να το συμβολήσουμε αυτό. Και ο άλλος συμβολισμός είναι ο εξής. Ότι θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από τη διασκέδαση και από την υπευθυνότητα. Διασκεδάζουν σήμερα, αλλά γίνονται και υπεύθυνα, γιατί πια πριν ακόμα γεννήσουν, πριν ακόμα χτίσουν παιδιά, είναι υπεύθυνοι για ένα ζωντανό οργανισμό, για ένα δέντρο. Και θέλουμε αυτό να τους το μάθουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Από την πλευρά μου, δεν έχουμε να πω τίποτα. Νομίζω πολλές φορές καλύτερα να μιλάνε οι εκπαιδευτικοί παρά οι δημαρχοί. Νομίζω πολύ καλά τα είπε εδώ ο καθηγητής του σχολείου. Εγώ να του συγχαρώ για την πρωτοβουλία, για την προσπάθεια, για αυτά τα λίγα πράγματα που είπε. Αυτά είναι τα σημαντικά νομίζω. Εμένα με έχετε ακούσει πολλές φορές. Καλύτερα να ακούμε τους καθηγητές πολλές φορές και τα παιδιά ακόμα περισσότερο. Εγώ να ευχαριστώ για την πρωτοβουλία. Μακάρι να ληφθούν στην πόλη μας παρόμοιες πρωτοβουλίες, να βοηθήσουν τα παιδιά, δηλαδή να ξεκινήσουν τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τέτοιες πρωτοβουλίες και παρόμοιες άλλες, είτε για δεντροφυτεύση, είτε πολιτιστικά, είτε αθλητικά, είτε κοινωνικά πράγματα. Τα παιδιά να μας δείξουν τον δρόμο, γιατί εμείς μέχρι τώρα δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά. Ίσως αν αρχίσουν τα παιδιά να μας δείχνουν, να πάμε ακόμα καλύτερα. Να ευχαριστήσω όλους που είναι εδώ, τα παιδιά κυρίως στο σχολείο, το διευθυντή, τους καθηγητές και φυσικά την υπηρεσία του Πρασίνου και τον αντιδήμαρχο εδώ, τον Σταύρο τον Βοδενικόλα, οι οποίοι και αυτοί βοηθάνε από την πλευρά τους για να υλοποιηθεί η ιδέα των παιδιών. Αυτό είναι μια καλή μέρα για τον Πειραιά. Αυτό είναι μια χαρμόσυνη εικόνα αυτό που βλέπουμε. Πολύ έτσι ελπιδοφόρα και ευχάριστη. Και πέρασα και εγώ για να τη ζήσω και εγώ με τα παιδιά. Ευχαριστούμε. Έχουμε ένα αίτημα από τον Δήμαρχο του Πειραιά για τον κύριο Βοηδονικόλα να μας δώσει ένα άλλο χώρο. Χώρο ο οποίος είναι παρατημένος, νεκρός, να τον εξοραίσουμε. Δώστε μας εις χώρο να τον ομορφύνουμε. Εμείς έχουμε και στο μυαλό μας συγκεκριμένους χώρους. Εγώ τουλάχιστον να μιλήσω και με τον αντιδήμαρχο. Δεν τους λέμε τώρα, γιατί μπορεί να προκαλέσουμε σε άλλους ταραχή. Αλλά έχουμε χώρους, θα θέλαμε τα σχολεία να αναλάβουν, να θεντροφυτεύσουν και να υιοθετήσουν, δηλαδή να το παρακολουθούν και όχι να το φυτεύσουν. Οπότε θα είμαστε σε μια συνεννόηση, αφού αν ήρθε την πρωτοβουλία, να αναλάβουμε και άλλες παρόμοιες. Μας έγινε πρόσκληση από τους καθηγητές και τη διευθύντρια του ένατου γυμνασίου Πειραιά να γίνει αυτή η όμορφη δράση περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, και πραγματικά το αγκαλιάσαμε την πρώτη στιγμή. Και ο λόγος είναι ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι ως Δημοτική Αρχή αλλά και ως Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου πάνω σε τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν και με την, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση των παιδιών, των μαθητών του Δήμου μας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι, και θα το δείτε και σαν αποτέλεσμα, κάτι πολύ όμορφο που θα το χαρούν και οι δημότες και οι περίοικοι εδώ της περιοχής. Είναι κάτι που χαροποιεί και τα ίδια τα παιδιά, αυτή η δράση που έχει να κάνει με το περιβάλλον και με το πράσινο, πραγματικά λείπει σε αυτή την πόλη. Και το έχουμε αγκαλιάσει και ο Δήμαρχος προσωπικά και εμείς σαν Διεύθυνση Πρασίνου. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλα σχολεία. Φαντάζομαι και το ελπίζω, αλλά και σε συνονέση με τους διευθυντές και τους καθηγητές στο σχολείο του Πειραιά, νομίζω ότι αξίζει να το συνεχίσουμε και να το ξαναπροσπαθήσουμε. Η σημερινή δραστηριότητα είναι μια δράση που κάνουν τα παιδιά από το ένατο σχολείο. Είναι δράση στις οποίες αγκαλιάζει ο Δήμος και ιδιαίτερα και η πρώτη κοινότητα του Πειραιά. Είναι χαρά μας που τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν ευαισθησίες σε θέματα περιβάλλον και σε θέματα που μπορούν να αναβαθμίσουν την περιοχή μας και γενικότερα την πόλη του Πειραιά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για αυτή την πρωτοβουλία που πήρανε και εμείς σαν Δήμος μπορέσαμε και τους βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε με τον κύριο Βοηδονικόλα να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες όλες, να έχει εδώ όλους τους εργαζόμενους του κήπου της πρώτης κοινότητας να μπορέσουν να βοηθήσουν και να κάνουμε το έργο των παιδιών πιο εύκολο και πιο καλό. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις και σε άλλα σημεία του Πειραιά? Βέβαια. Θα συνεχιστούν παντού όπου μπορούμε. Θα κάνουμε δράσεις που θα μπορούν να αναδεικνύουν την περιοχή μας και γενικά τα παιδιά, τα παιδιά να έχουν την ευαισθησία και να μεγαλώνουν με τις ευαισθησίες που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας. Το πράσινο, την καθαριότητα και πάρα πολλά άλλα. Τα πράγματα που αναβαθμίσουν γενικά τον Πειραιά και την πόλη μας. Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε στο σχολείο μας
σε συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και έχει τον τίτλο «Αυτό είναι τέχνη». Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος γίνεται η σημερινή δράση. Από ό,τι βλέπετε, και έχει σαν σκοπό τον εξοραϊσμό κάποιων χώρων εδώ του Πειραιά της πόλης μας. Είναι διακαής επιθυμία των παιδιών. Στο χώρο αυτό ζουν, στο χώρο αυτό μεγαλώνουν, στο χώρο αυτό και το σχολείο, και το συγκεκριμένο παρτέρι υιοθετείται και από το σχολείο μας. Πιστεύω να υπάρχουν και μιμητές αυτής της δράσης και από άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά. Αν υπάρχουν χώροι, είναι σίγουρο τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη διάθεση και ήδη μας έχουν ζητήσει να ρωτήσουμε το Δήμο του Πειραιά και το Δήμαρχό μας αν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος για να συνεχίσουν αυτές τις δράσεις. Καταρίνα Ρογκάκου, ερμηνεύτρια, μουσιοπαιδαγωγός στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Θέλουμε να μας πείτε για τη σημερινή δράση. Λοιπόν, η σημερινή δράση είναι μια πρωτοβουλία και αυτενέργεια των παιδιών. Εμείς βρεθήκαμε στο σχολείο τους πριν από περίπου ένα μήνα. Τους συναντήσαμε πρώτη φορά με αφορμή ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Είναι Αυτοτέχνη», είναι χορηγημένο από τον Οργανισμό Νέων, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που βοηθά και τροφοδοτεί αυτή τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στα σχολεία εμείς από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και να συζητάμε, να ασχολούμαστε με τη σύγχρονη τέχνη. Είμαστε πολύ συγκινημένοι με τη δράση αυτή. Τα παιδιά έχουν επηρεαστεί από τον Beuys. Ο Josef Beuys ήταν ένας Γερμανός καλλιτέχνης, ο οποίος ο ίδιος με τη δράση του ενέπνευσε τα παιδιά και έχει συμβεί όλο αυτό το όμορφο πράγμα που βλέπουμε. Ο επόμενος σταθμός. Οι σταθμοί μας είναι καθημερινοί στα σχολεία. Ο Οργανισμός Νέων μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο την αξιοποιεί σε όποιο σχολείο έχει τη θέληση να συμμετάσχει. Η σημερινή δράση είναι σκοπός να ομορφύνουμε την πόλη μας και να τροποποιήσουμε κάποια νεκρά μέρη της πόλης, να τα ζωντανέψουμε, να τους δώσουμε ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας δέντρα, φυτά, ομορφαίνουμε τέλος πάντων την πόλη και αυτός είναι ο σκοπός βασικά. Ο βασικός είναι αυτό, να καθαρίσουμε την πόλη.